παγκόσμια πρωτοτυπία στο Δήμο Διονύσου. Μόνο εκεί οι κολόνες φωτισμού βγάζουν πόδια και πηγαίνουν από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, ανάλογα με τις διαθέσεις αρμόδιων και αναρμόδιων. Πριν από ένα μήνα, εδώ στο Διόνυσο, στην Οδό Πλαστήρα, φθάνουν συνεργεία του ΔΔΕ και ξεκινούν να βγάζουν τις κολόνες από τις αυλές των σπιτιών και να τις τοποθετούν εδώ ακριβώς. Μέχρι εδώ όλα καλά. Σε αυτό το σημείο όμως αρχίζουν τα παράδοξα. Σήμερα, πάλι συνεργεία του ΔΔΕ, βγάζουν αυτές τις κολόνες και τις βάζουν εκεί που ήταν πριν από ένα μήνα. Γιατί σύμφωνα με μαρτυρίες, οι κάτοικοι δεν είχαν αρκετό φωτισμό στα σπίτια τους. Κατά τα λοιπά, όσοι περπατούν εδώ, το βράδυ περπατούν μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν για γέλια, αλλά φαίνεται ότι είναι για κλάματα, με το Δήμο να προσπαθεί να ρίξει τον μπαλάκι των ευθυνών στον ΔΔΕ. Εν μια νυχτή είδαμε κάποιες κολόνες στη μέση του δρόμου. Δεν είχατε δώσει εσείς εντολή για μετακίνηση. Οπότε εσείς δώσατε τη δεύτερη εντολή να φύγουν από το δρόμο και να ξαναπάνε στα σπίτια. Υπόδειξη δώσαμε και είπαμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτα άλλο εκτός από την υπογειοποίηση των γραμμών. Η κατάσταση είναι προσωρινή και τις δύο φορές λειτουργήσαμε με βάση τις υποδείξεις του Δήμου. Δεν πήραμε καμία αυθαιρέτη πρωτοβουλία. Εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το πράσινο φως από τον Δήμο για να προχωρήσουμε στην υπογειοποίηση. Και μέχρι να αποφασίσουν τι μέλη γενέστε, αρμόδιοι και αναρμόδιοι δείχνουν να είναι ικανοί στην Ελλάδα του 2022 να πηγαινοφέρνουν τις κολόνες. Τι άλλο θα δούμε.